Και θα ξεκινήσουμε με την επιστολή παρέτησης που έστειλε ο Υφυπουργός ο Κώστας Ζουράρης στον Πρωθυπουργό. Και όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις του για τον Άρη και τον Ολυμπιακό, που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του βουλευτή των ΑΝΕΛ Δημήτρη Καμένου. Τις αποφάσεις του ο Πρωθυπουργός θα τις πάρει αύριο, γιατί αύριο στη Βουλή έχουμε πολυνομοσχέδιο, ενώ δίνουν και παίρνουν τα σενάρια περί πρόωρου ανασχηματισμού. Λίγο πριν από την έξοδο από την κυβέρνηση, φαίνεται πως βρίσκεται ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Ζουράρης. Ο ίδιος, μετά το θόρυβο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με αφορμή τις πρωτάκουστες δηλώσεις του εναντίον του Ολυμπιακού και του Άρη, έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με την οποία του αναφέρει πως είναι στη διάθεσή του η παρέτησή του από την κυβέρνηση. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή των ΑΝΕΛ, Δημήτρη Καμένο. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ζήτησε στην ουσία την καρατόμησή του. Έτσι το λέω ξερά, ναι, και αυστηρά. Δηλαδή, ή εγώ, ή ο Δημήτρης ο Καμένος ή ο Ζουράρης. Δεν χωράμε και οι δύο. Το λέτε στον κύριο Καμένο ή στον κύριο Τσίπρα? Σε όλους. Και στον κύριο Καμένο και στον κύριο Τσίπρα. Το ή εγώ ή αυτός είναι ή να φύγει από την κυβέρνηση ή να φύγει από το κόμμα, τι ακριβώς? Ας αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και ο Πάνος. Ενοχλημένος, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται και ο Πάνος Καμένος, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με τον Υφυπουργό, καθώς και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει τις οριστικές του αποφάσεις μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου σε ό,τι αφορά την παραμονή του ή όχι του Υφυπουργού στην κυβέρνηση. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Ζουράρης καταφέρθηκε εναντίον των ποδοσφαιρικών ομάδων του Άρη και του Ολυμπιακού με χαρακτηρισμούς γηπέδου. Βουντού, βουντού, βουντού. Και μια καρφίτσα μαύρη. Ξανασηκώνεται το ημιχώριο στο κατώτερο τμήμα του στεατοπηγικού μου, στο στέαρ του στέατος. Ναι. Η πηγή με ύψιλον, ναι, του πηγικού, δηλαδή, ναι, εδώ, ναι, 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 μην το πούμε, ναι, εδώ, μην το πούμε, στο δείχτης εσύ απλώς. Ναι, ναι. Εκεί καθίσανε, εκεί δηλαδή, στο κατώτερο, ναι, τμήμα του στεατοπηγικού μου υποσυστήματος και ειδικώς με μια τάση ελαφρά προς το εμπρόστιο τμήμα του, ναι, στεατοπηγικού μου υποσυστήματος, 10.000 γάβερ. Τον άλλο, παιδί. Οι αναφορές του κ. Ζουράρη προκάλεσαν αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ανακοινώσεις εξέδωσαν και οι ΠΑΕ του Ολυμπιακού και του Άρη. Ανεπίτρεπτες, άστοχες και προσβλητικές χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις του κ. Ζουράρη με ανακοίνωσή τους και η ΑΝΕΛ της Θεσσαλονίκης. Άναψε φωτιές ο Υφυπουργός Παιδείας μαζί με ο Βαγγέλης ο Γιακουμής. Βουντού, 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 είπε ο Ζουράρης. Τι βουντού, μου κάνεις βουντού? Όχι, πού να σου κάνω ένα βουντού έτσι πως είσαι σήμερα, ευχαριστώ. Λοιπόν. Ο κύριος Ζουράρης πραγματικά άναψε φωτιές. Ναι. Παρετήθηκε, έστειλε επιστολή. Τώρα, παρέτη... με τις... Καλά, με η επιστολή τον θα την διαβάσουμε. Και με τον Άρη. Ναι. Θα διαβάσουμε και την επιστολή. Είναι μνημείο. Ναι. Ο τρόπος που γράφει την επιστολή. Γιατί ξέρεις, ο Ζουράρης. Γράφει με έναν δικό κεφάλαιο του ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επιστολή. Τι γράφει, έτσι, ο κύριος Ζουράρης στον Πρωθυπουργό. Ερίδματε Πρωθυπουργέ. Δηλαδή, καλοδομημένε Πρωθυπουργέ. Κομπλιμέντο είναι αυτό. Και σύντροφε. Υποβάλλω κάτι τώρα, έχουν πάρει 18. Τα λεξικά στο Μαξίμου και ξέρεις, κάνουν τη μετάφραση. Βέβαια. Την από την θέση του Υφυπουργού επί της Παιδείας παρέτησή μου, η οποία διευκολύνει ως οικός την κυβερνητική αλληλεγγύη συνάμφω το πολιτικό μου αυτοεξούσιον. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πιάς ταυγό και κούρευτο. Πιάς ταυγό και κούρευτο, λέει πάρα πολύ. Τώρα, όλες αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ζουράρης για τον Ολυμπιακό και τον Άρη δεν συνάδουν για έναν πολιτικό άνδρα. Βέβαια, ο κύριος Ζουράρης από μόνος του έχει το δικό του τρόπο. Έχει, εντάξει, είναι, ναι, είναι κεντρικός. Αλλά δημιούργησε όμως τριχημία στην κυβέρνηση. Πάμε σε ένα σχηματισμό προωρό. Κοίταξε, ο κύριος Τσίπρας θα αποφασίσει αύριο αν θα κάνει αποδεκτή. Θα την κάνει αποδεκτή. Το θέμα είναι εάν θα παραμείνει καινή η θέση του κυρίου Ζουράρη μέχρι να γίνει ο ανασχηματισμός ή θα επισπεύσει τις αποφάσεις του κυρίου Τσίπρα για να σχηματίσουμε. Θα το δούμε αύριο, αφού πρώτα ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο αύριο το απόγευμα στη Βουλή. Και από εκεί και πέρα ο χρόνος του ανασχηματισμού θα είναι μπροστά μας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ, το Βαγγέλη Γιακουμή.